Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ευρωβουλευτής με το ποτάμι, ο κύριος Μίλτος Κύρκος. Καλή σας ημέρα, κύριε Κύρκο. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Έχετε δίκιο, όταν ακούμε φωτιά, ναι, νιώθουμε ανυπεράσπιστοι. Έτσι, με όλα αυτά. Αλλά αυτό το συναίσθημα δεν μας οδηγεί ποτέ να απαιτήσουμε να μην νιώθουμε ανυπεράσπιστοι. Πώς θα το πείτε? Εξαντλούμε δηλαδή στο θυμό μας ή στην απόγνωσή μας τις πράξεις μας, το να πούμε στην παρέα μας, να πούμε δημόσια, να είμαστε δημοσιογραφοί, πολιτικοί. Mm-hmm. Αλλά τόσα χρόνια που ήμασταν υπεράσπιστοι, δεκαετίες ολόκληρες, δεν είναι μόνο φέτος ή πέρσι, δεν, οι πολίτες δεν έχουν απαιτήσει ώστε να υπάρχει μια ορθολογικοποίηση του συστήματος κατάσβεσης. Δηλαδή της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, να το πούμε. Ναι. Διάβαζα προχθές τι θα γίνει αν εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ή τέλος πάντων, αν έχει μια αναβίωση, έλεγαν οι επιστήμονες, μπορεί να έχει κάποια. Σχέδια τα οποία τα έχεις και τα βάζεις στο σιρτάρι, και αν ποτέ κάτι γίνει, ξέρεις τι θα κάνεις. Εδώ μιλάμε για φωτιές όμως που, όπως είπατε, χθες, σήμερα το πρωί, καίγεται ένα μεγάλο μέρος, ένα όμορφο μέρος. Ναι, δεν έχουμε σχέδια, δεν έχουμε τρόπους και κυρίως μπορεί να έχουμε σχέδια. Δεν έχουμε έναν υπεύθυνο. Ένας ο οποίος θα οδηγήσει και στο τέλος θα κρυφεί. Αλλά κυρίως θα οδηγήσει για να μην έχουμε καταστροφές. Αφήγεται πάρα πολύ μεγάλο θέμα τώρα, γιατί έχετε, ξέρετε, όσο μετέδιδα αυτά που έλεγα, είχα στο μυαλό μου την συνέντευξη που πήρε το πρωί ο Ηλίας Κανέλης με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας που ήταν καθησυχαστικός. Όμως οι δικές μας πληροφορίες, αυτές που συλλέγουμε από την πυροσβεστική, δεν είναι τόσο καθησυχαστικές. Και βλέπω στο διαδίκτυο και στα social media ορισμένες αναφορές που πρέπει να πω ότι με ανησυχούν. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι πραγματικά δεν μπορούμε να σχηματίσουμε εικόνα ή να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε ή να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη για να μας σώσει. Να έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον να έχουμε που θα μας πει κάτι. Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι πια έχει διαραγεί αυτή η εμπιστοσύνη. Οποιοτίποτε μας πει, ο τροχαίος, ο υπεύθυνος, ο πυροσβέ, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε δει και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μικρή, μερική εικόνα και δεν υπάρχει καθοδήγηση από ένα κέντρο που έχει την ευθύνη και μπορεί να συντονίσει. Ή όταν υπάρχει, καθοδήγηση από το κέντρο, γιατί το ζήσαμε και αυτό, κύριε Κύρκο, δυστυχώς το κέντρο δεν μας πληροφορεί σωστά, μας παραπληροφορεί. Ίσως δεν πληροφορείται διότι και το ίδιο σωστά. Ναι, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Απλώς ήταν 43 οι δομές, οι υπηρεσίες που είχαν ευθύνη κατάσβεση της φωτιάς. 43. Δεν χρειάζεται να γίνει φωτιά για να καταλάβουμε ότι αν ποτέ υπάρξει, θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Έτσι όπως το λέω. Αυτό είναι. Καθάριση των υπηρεσιών χρειάζεται αυτός ο τόπος. Πρώτο μέλημα οποιασδήποτε κυβέρνηση. Αλλά καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να το κάνει για να μην στενοχωρήσει κάποιους. Όποιους. Κύριε Κύρκο, όταν λέμε μήπως να χρησιμοποιήσουμε κάποια ευρωπαϊκά μοντέλα γι' αυτό στις χώρες της Ευρώπης, εσείς ζείτε στο εξωτερικό εξαιτίας και της ιδιότητάς σας, έχετε ζήσει και αρκετά στο εξωτερικό, υπάρχουν αυτές οι δομές, είναι τόσο πιο συγκροτημένα τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ένα manual το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουμε και δεν το κάνουμε. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, γενικά, να καλύψουμε τον αλλεελληνικά τρόπο, ενώ υπάρχει η διεθνής κοινότητα που δίνει απαντήσεις και πετυχημένες, γιατί έχουν δοκιμαστεί. Το πρώτο που θα έλεγα είναι η επεμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Mm-hmm. Δεν λύνει τα πράγματα ο Πρωθυπουργός σε μια σύσκεψη που πολύ σοβαρός κάθεται και ακούει. Όχι μόνο αυτός, και οι προηγούμενοι το ίδιο κάναν. Θυμάμαι ακόμα τον κύριο Καραμαλή με το flying jacket στη φωτιά της Ηλίας. Η πολιτική ηγεσία δεν έχει λόγο. Το κράτος έχει απαντήσεις. Πρέπει να είναι έτοιμο και αυτές θα δοθούν από τους υπεύθυνους. Δεν χρειάζεται κανέναν πολιτικό πάνω από το κεφάλι τους να τους λέει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αυτό είναι μια τομή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι η πολιτική υπεύθυνη για κάθε τι που συμβαίνει. Είναι υπεύθυνοι να έχουν το κράτος να είναι σε ετοιμότητα. Τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα σβήσουν τη φωτιά, θα προσέξουν το θέμα της απορροής των υδάτων, να μην πνίγονται οι άνθρωποι, θα μαζέψουν τα σκουπίδια, θα κάνουν όλα. Η πολιτική είναι για να σχεδιάζουν τις πολιτικές που εφαρμόζει η διοίκηση. Αυτό είναι. Η μεγάλη τομή. Εδώ όμως τα μπλέκουμε. Εμείς θεωρούμε
ότι ο πολιτικός αν πάει θα φανεί στο κοινό ότι οδηγεί τον αγώνα και θα, το κοινό θα πει μπράβο, θα σε ψηφίσει. Μας το έχουν μάθει πολιτικοί, αυτό αναφέρατε ήδη πρόσφατα παραδείγματα. Βέβαια, μας το έχουν μάθει. Και γι' αυτό η κριτική μας είναι στους πολιτικούς, όχι στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με χίλια εμπόδια που τους βάζουν. Οι πολιτικοί έχουν πέραν της παρουσίας φυσικά που ανατρέπει τα πάντα, έχουν και την ευθύνη ότι αυτά τα σχέδια που υπάρχουν σε σιρτάρια είναι τόσο πιθανώς πολύπλοκα ή τόσο μη εφαρμόσιμα, που ναι μεν υπάρχει το σχέδιο, αλλά όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστεί δεν θα λειτουργήσει. Αυτό που κάνουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοβουλία του Χρήστου Στυλιανίδη, το Rescue, EU Rescue όπως το λέμε, που προσφέρει επιπλέον μέσα στις χώρες οι οποίες θα πάθουν μια φυσική καταστροφή, αεροπλάνα, νοσοκομιακά, ομάδες γιατρών κτλ. Αυτό απαιτεί ότι. Αυτό είναι και το χαρτοφυλάκιο του Κύπριου Επιτρόπου, ναι, έτσι, ανθρωπιστική κρίση. Η βοήθεια, αλλά προσέξτε, είναι και για ανθρωπιστικές βοήθειες στις χώρες εκτός Ένωσης, αλλά είναι και τα θέματα εντός της Ένωσης που αγγίζουν αυτές τις πτυχές. Είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα πρέπει να έχει καταθέσει κάποια σχέδια για να μπορέσει να πάρει αυτά τα επιπλέον μέσα. Εμείς θέλαμε να είναι και πιο σκληρό, ότι αν δεν έχεις καταθέσει δεν θα πάρεις τίποτα. Αλλά επειδή μιλάμε για ανθρωπιστικές καταστροφές, πρέπει να υπάρχει μια ανοχή. Και ό,τι βοήθεια μπορεί να δοθεί, ας δοθεί ακόμα και αν η απόδοσή της είναι μικρή. Αλλά ακούστε τη λογική πίσω από αυτό. Η χώρα να έχει καταθέσει σχέδια στην Επιτροπή, στο αρμόδιο όργανο, το οποίο θα κρίνει αν εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Τι είπατε νωρίτερα, έχουμε τίποτα από την Ευρώπη να μάθουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Αρκεί να μην είναι η Ευρώπη, αλλά είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που εντοπίζουν τα ίδια προβλήματα. Και εκεί μπορούμε να αντιγράψουμε και μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να δείξουμε και τις δικές μας. Να δώσουμε τη δική μας συνεισφορά. Γιατί έχουμε πραγματικά ανθρώπους που στο πεδίο είναι πρωτοπόροι. Αλλά αυτές οι προσπάθειες των ανθρώπων πνίγονται από την γενικότερη οργάνωσή μας. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση, δηλαδή θα πατήσω πάνω εκεί, όταν εκεί που θα πρέπει να απευθυνθούμε, είπατε, ως χώρα, όταν χρειαζόμαστε βοήθεια και την οποία βοήθεια η ευρωπαϊκή διοίκηση, η Ευρώπη μας την παρέχει. Με πάτε κατευθείαν σε αυτό που είναι μεγάλο θέμα συζήτησης στην Ελλάδα και φυσικά είναι το προσφυγικό, το τεράστιο ζήτημα του προσφυγικού και όλη αυτή πια η πολύ βαριά σκιά σκανδάλου στη διαχείριση από την ελληνική πολιτεία, τη διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση κονδυλίων, είναι συνεχή τα δημοσιεύματα, η μόρια και ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι εκεί, γιατί δεν τολμούν να πω τη λέξη ζουν. Νομίζω ότι είναι πολυτέλεια οι λέξεις ζουν εκεί στη Μόρια. Είναι ένα θέμα στο διεθνή τύπο. Άρα γεννάται και ένα θέμα και όταν παίρνουμε βοήθεια, τι την κάνουμε. Ναι, και όταν υπάρχει στη διάθεσή μας βοήθεια, έτσι, γιατί μην ξεχνάτε πως μόνο ένα μικρό μέρος από τα ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα έχει απορροφηθεί. Σωστά. Κάναμε αλλά μια πρόσφατη έρευνα και δεν έχουν, δεν έχουν απορροφηθεί. Ναι, ναι. Είναι λιγότερο από τα μισά. Ή λίγο πάνω από τα μισά. Υπάρχουν τα χρήματα. Το ζήτημα όμως είναι, προσέξτε, κοιτάμε την κατάσταση στη Μόρια. Και την κοιτάνε και οι ξένοι, ευρωβουλευτές, αλλά και πολλοί άλλοι υπεύθυνοι. Και δεν μπορούν να καταλάβουν. Εμείς καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς αυτόν τον τόπο ζούμε. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν κάποιοι όροι. Κοιτάμε ότι όσο καλή βούληση και να υπάρχει, όσο πολιτική βούληση και να υπάρχει, τα γρανάζια του πελατειακού κράτους λειτουργούν πάντα εις όφελος αυτών που τα γρασάρουν. Γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο η πολιτική ηγεσία να προσπαθεί, και αναφέρομαι στους δύο υπουργούς που έχω γνωρίσει, το Μουζάλα και το Βίτσα, η πολιτική ηγεσία λοιπόν όπως γίνεται και με την επένδυση του ελληνικού. Η ελληνική πολιτεία προσπαθεί, αλλά είναι αδύνατο να ξεπεράσει τη διοίκηση, που δεν είναι γραφειοκρατία, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι πελατειασμός, δηλαδή. Ξέρω πώς θα μπω στις δημόσιες προμήθειες ώστε να πάρω εγώ και οι φίλοι μου, εγώ και οι εταιρείες που έχουμε συμπτύξει για αυτό το σκοπό και θα φαίνεται νομότυπο και θα είναι νομότυπο, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα καρτέλ, ας πούμε, στην διατροφή. Οι ίδιες εταιρείες παίρνουν τα ίδια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το σύστημα που έχουμε κατασκευάσει παράγει μόρια. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά επειδή αναφερθήκατε ήδη σε αυτό το θέμα, είναι ζήτημα της διοίκησης. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρή η διοίκηση ώστε ο υπουργός, το κυβερνητικό στέλεχος να μην γνωρίζει
τι γίνεται ακριβώς πίσω από την πλάτη του με διάφορους μηχανισμούς της διοίκησης. Οι υπουργοί υπογράφουν. Γενικοί γραμματείς υπουργείων. Πολιτικά πρόσωπα. Γίνονται διαγωνισμοί. Έτσι ακριβώς. Είναι ομότυπη, όπως σας είπα. Να σας πω μια μικρή λεπτομέρεια, ας πούμε. Δίπλα στη Μόρια που όλοι βλέπουμε και όπως είπατε δεν ζουν οι άνθρωποι, είναι στιβαγμένοι. Είναι η αποθήκη περίφημη που λέμε. Υπάρχει ο Καρατεπέ. Ένας καταβλητισμός που έχει δημιουργήσει ο Δήμος, στεγάζει 800 ανθρώπους και αξίζει να τον επισκεφθεί κανείς γιατί είναι πρότυπο οικισμού. Αυτός ο οικισμός λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε, 4 χρόνια τώρα, δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί με τη ΔΕΗ. Παρά τις υποσχέσεις υπουργών, παρά την προσπάθεια του Δήμου, παρά την κινητοποίηση όλων, ο Καρατεπέ συνεχίζει να καίει πετρέλαιο για να θερμάνει το χειμώνα και για να έχει air condition το καλοκαίρι. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Όλοι θέλουν να μπει στην πρίζα, αλλά δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να γίνει. Και δεν μπορούμε να αναλάβουμε, να καταθέσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που θα κάνει πολύ πιο απλές τις διαδικασίες, ώστε να μπορεί επιτέλους να μπει σε αυτή την καταραμένη πρίζα ο οικισμός των 800 ανθρώπων και να μην καίμε πετρέλαιο. Βέβαια πετρέλαιο καίμε και στα νησιά και δεν έχουμε κάνει καλώδια ακόμα, τα ξέρετε αυτά. Άρα μην ψάχνουμε πολύ μακριά, φωνάζουν όλα τα πράγματα. Αρκεί να δεις ποιος κερδίζει. Ακολούθησε το χρήμα και θα βρεις τις απαντήσεις. Αλλά σε αυτό μπορώ να πω πραγματικά, και είναι δύσκολο να το πω διότι παίρνουν την ευθύνη άλλων ανθρώπων, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση να μην γίνουν σκάνδαλα. Δεν είναι ένα κάτι που κινείται από πάνω για να φάει λεφτά. Αλλά είναι αδύνατο να ελεγχθεί όλος ο μηχανισμός. Αδύνατο. Νομότυπα καταχάνονται τα λεφτά. Γιατί εκ του αποτελέσματος πρέπει να το πούμε καθαρά. Χάνονται τα λεφτά. Κάποιοι τα παίρνουν. Ναι, δεν είναι δυνατόν με τόσα εκατομμύρια να έχουμε τη μόρια. Αυτοί που παίρνουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, από τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Οικογένειας, δεν είναι η διοίκηση. Δεν είναι η διοίκηση. Είναι η ελληνική πολιτεία. Κάνει διαγωνισμός. Ναι, είναι η πολιτική ευθύνη όμως. Έτσι δεν είναι. Εδώ. Ναι, όλο το κράτος κινείται με αυτή την ευθύνη. Παντού γίνονται οι περίφημοι τριπλοί διαγωνισμοί. Παντού είναι νομότυπα όλα. Κανείς δεν βάζει την υπογραφή του σε κάτι που είναι καραμπινάτα παράνομο. Αλλά 40 χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει τα νόμιμα, τα παράνομα νόμιμα. Πώς νομότυπα, να κρύβεται. Να φαίνονται νόμιμα. Να, όχι να κρύβεται. Να έτσι λειτουργεί. Δεν κρύβεται πια. Ξέρουμε πώς λειτουργούν. Οι πολίτες ξέρουν τους τομείς διαφορά για τη διπολαιοδομία. Πώς να κρύβεται εννοώ πίσω, πίσω από. Ναι, πίσω από διαδικασίες περίπλοκες, πίσω από κανονισμούς οι οποίοι είναι φωτογραφικοί. Πίσω από έναν τρόπο που δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη. Τι σας είπα για τις φωτιές, αρχίζοντας την κουβέντα μας. Θέλω έναν ώστε να μπορώ να αποδώσω ευθύνη. Επειδή αυτός θα έχει τη δύναμη να οδηγήσει τους άλλους, όχι απλώς να είναι από δύο πομπαίους τράγους. Αυτό που λέμε λοιπόν με χίλιες φωνές, το δημόσιο δεν θέλει αξιολόγηση και διώξιμο. Το δημόσιο θέλει ξεκαθάρισμα υπηρεσιών και αφού εκλογικευθεί τότε μπορούμε να μιλάμε για ευθύνες υπαλλήλων, για ευθύνες προϊσταμένων, για εκπολιτικών. Μέχρι τότε θα ζούμε το ίδιο παραμύθι μέρα μέρα και όταν γίνεται η Μόρια, όταν γίνεται το Μάτι, όταν γίνεται η Μάνδρα, οι πολίτες θα λένε μα δεν είναι δυνατόν και μετά θα το ξεχάσουμε και θα πάμε στο επόμενο, όπως έχουμε ξεχάσει όλα τα προηγούμενα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις φωτιές της Ηλίας, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις προηγούμενες πλημμύρες της Μάνδρας. Επειδή δεν έχω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δεν έχω δυστυχώς πολύ χρόνο, κύριε Κύρκο, θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας πω, φαντάζομαι θα το είδατε. Προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις στην Ελλάδα, φιλοξενείται και στο διεθνή τύπο, 15 χρόνια μετά βεβαίως, είναι όλη αυτή η υπόθεση της δικαστικής περιπέτειας. Λέω περιπέτεια γιατί δεν έχει κρυθεί η ενοχή του ακόμα, του κυρίου Παπαντονίου. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι ένοχος πριν η δικαιοσύνη αποφασίσει. Είπα μια διαδικασία σε εξέλιξη, αν είναι δυνατόν. Πρόσεξα μια δήλωση από το ποτάμι χθες του κυρίου Θεοδωράκη, ο οποίος φωτογράφησε, καταλόγησε
τις πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, εδώ έχουμε κατηγορίες και φυσικά και φυλάκιση, και την περιπέτεια αυτή του κυρίου Παπαντονίου στον πρώην Πρωθυπουργό. Πρέπει να σας πω ότι προκάλεσε σε πολλούς έκπληξη αυτή η αναφορά, ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, δεν ξέρω τι συμμερίζεστε την άποψη αυτή, ότι πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις. Ναι, διάβασα και εγώ την ανακοίνωση του Ποταμιού που λέει πρέπει επιτέλους να δώσουν απαντήσεις όσοι τους κράτησαν μέχρι τέλους στην Υπουργεία τους. Και αυτός που τους κράτησε είναι ένας. Uh-huh. Άρα το Ποτάμι με αυτή τη δήλωση ζητάει από τον Κώστα Σιμίτη να ξεκαθαρίσει διάφορα θέματα. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την... Τι να πω, είμαστε σε μια κατάσταση 2018, έχουμε εκατοντάδες μέτωπα ανοιχτά και το Ποτάμι διακρίνει ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει στην ελληνική κοινωνία η διερεύνηση του κυρίου Σιμίτη. Η διερεύνηση των ευθυνών για τις πολιτικές ευθύνες τις οποίες του καταλογίζει, γιατί είναι σαφής η ανακοίνωση. Θα έλεγα, καμιά φορά το Ποτάμι βγάζει λίγο ακραίες ανακοινώσεις, διότι του αρέσει να τραβάει την προσοχή. Δεν λέω πως το πολιτικό σύστημα δεν έχει ευθύνη, και φυσικά έχει. Αλλά για όλα υπάρχουν οι τρόποι, οι τόποι και οι χρόνοι. Τώρα, 15 χρόνια μετά, με να βγάλουμε το σημείο ότι πρέπει να βγει στο εδόλιο του κατηγορούμενου και να μας απαντήσει γιατί κράτησε τον Γιάννο Παπαντονίου. Ο Παπαντονίου, αν θυμάμαι καλά, τοποθετήθηκε στη θέση του Τσοχαντζόπουλου ως ο αδέκαστος, ως αυτός ο οποίος θα καθάριζε την υπόθεση. Θα δούμε πού θα καταλήξει η υπόθεση Παπαντονίου. Αν έχει την ίδια τύχη με τον Τσοχαντζόπουλο, θα πούμε ότι είναι μια ατυχής επιλογή και πως πού θα κριθεί και μέσα σε ένα πλαίσιο ευθυνών. Έχουμε πάρα πολλά που έχουμε κουβεντιάσει για την περίοδο Σιμίτη. Εγώ κρατάω πιο πολύ την αδυναμία προώθησης του ασφαλιστικού που θα έχει λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδας. Αλλά τέλος πάντων είναι μια περίοδος που πια μπορεί να συζητηθεί και με ψυχραιμία και με όλα τα στοιχεία. Τώρα να πούμε πως αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι επιτέλους να μας μιλήσει ο Σιμίτης και να μας πει γιατί κράτησε τον Παπαντονίου. Λίγο ακραίο φαίνεται, αλλά σας λέω, έχω συνηθίσει μερικές από τις ανακοινώσεις του Ποταμιού. Είναι λίγο για ένα πρωτοσέλιδο, είναι λίγο ακραίες, αλλά δεν έχει. Το καλό είναι πως δεν έχει ανακατευθεί κανένα από το Ποτάμι, δεν έχουμε. Εμείς να, ούτε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, ούτε να φορτώσουμε. Μου έκανε, κυρία Κυρκό, έχω μόνο μισό λεπτό. Μου έκανε τεράστια εντύπωση η προηγούμενη αναφορά σας στο Ποτάμι. Βγάζει κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις, του αρέσει ενδεχομένως, πιθανόν για να τραβάει την προσοχή. Ξέρετε, όταν το είπατε, σκέφτηκα τόση απόσταση έχει από το κόμμα του. Όχι, όχι, απλώς μπορώ να κρίνω το κόμμα μου και όταν κάνει λάθη εμείς δεν τα κρύβουμε. Όπως θα δείρω τον Ψαρινότε τον δω, γιατί είπα ότι μόνο γλυφτρώνια του ΣΥΡΙΖΑ καλεί η ΕΡΤ και εγώ έχω να πάω Δευτέρα στον Κοτρότσο και δεν θέλω να νιώθω γλυφτρώνια του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να κρίνω μια ανακοίνωση του κόμματος, έκρινα και την ανακοίνωση προχθές για την επιθετική στάση της Τουρκίας αφού ανακοινώσαμε εμείς τα 12 μίλια. Χάνουμε από ισορροπίες. Χάνουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε την ισορροπία. Αλλά αυτό είναι μια κριτική μεταξύ της ίδιας οικογένειας. Μπορούμε και την κάνουμε δημόσια, διότι ακριβώς δεν έχουμε ούτε να κρύψουμε τίποτα, ούτε να φοβηθούμε κάτι ο ένας τον άλλον. Δημόσια, μπροστά στον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και συνέδριο την άλλη εβδομάδα. Αυτό σκεφτόμουν. Πρέπει να τα πείτε εξής φωνικά. Τότε θα τα πούμε, ακριβώς. Γι' αυτό είναι υγεία. Μην το βλέπετε ότι είναι συγκρούσεις οι οποίες δείχνουν κάτι που βράζει στο ποτάμι. Είμαστε υγεία και να βλέπεις την πραγματικότητα. Είμαστε δηλαδή λίγο κακοί άνθρωποι δημοσιογράφοι, ενδεχομένως γι' αυτό. Σας αγαπάμε γιατί του άρεσε τις φιτιλιές και μετά πρέπει εμείς ή να τις φουντώνουμε ή να τις σβήνουμε. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Εγώ ακόμα περισσότερο. Ήταν ευρωβουλευτής με το ποτάμι ο κύριος Μίλτος Κύρκος. Καλή σας ημέρα.